Και πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε αυτή τη φορά τον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Και αρχίζω με ερώτηση: τι θα έδινες για να έχει άλλα 5-7 λεπτά αύριο, χθες το παιχνίδι? Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα. Νομίζω ότι με την εικόνα μπορεί να είχαμε και την πλήρη ανατροπή, έτσι. Ναι, και εγώ αυτό πίστεψα. Και η ομάδα του είδε στο συνειδητά, δεν το φοβήθηκε, δεν κάθισε στην ανατροπή, ας πούμε, του 2-0 στο 2-2. Της βγήκε, μπορεί και να μύριζε και αίμα, ας το πω έτσι, βλέποντας και την ΑΕΚ, να δυσκολεύεται, να μην μπορεί να βγάζει αυτό το άγχος ή την κόπο στη σωματική, δεν ξέρω ποιο ήταν ακριβώς το πρόβλημά της. Και το διεκδίκησε ο ΠΑΟΚ, είχε και το κόρνερ, είχε και το offside μετά τον Ντεσπότοφ. Φυσικά όμως, γιατί παίζει με πολύ καλό αντίπαλο που τους χώρους συγκονταλεύεται, δέχτηκε και τη μοναδική ευκαιρία στο τέλος με τον Γιόνσον. Γιατί άλλη χαμένη ευκαιρία δεν έχει ΑΕΚ. Σε όλο το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ έχει χαμένες ευκαιρίες. Γενικότερα, απομονώνοντας το σκορ και την εκβασή, νομίζω ότι είναι από τα παιχνίδια στην ΟΠΑΠ Αρένα που δεν είχαμε την γνωστή εικόνα της εχμαλωσίας του ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ναι, σίγουρα. Τώρα να είναι θέμα του ΠΑΟΚ και το πώς πράγματι μείωσε το ρίσκο, όπως λέγαμε και είδαμε και πόσα ελεύθερα ακόμα έχει ο Κοτάρσκι. Να είναι θέμα της ΑΕΚ, του ότι δεν είναι καλά. Μισό νομίζω. Ναι, είναι. Από ότι μέχρι το 50 στιγμές που θύμισαν τα προηγούμενα που στο ΠΑΟΚ στο γήπεδο, δηλαδή τελειώσει η φάση και πάλι γκολ από πλάγι ο out δικό του. Στα 70 μέτρα, όχι στα 70 μέτρα, και όμως δέχτηκε γκολ. Και εκείνη τη στιγμή στο 50 και σε μένα δημιουργήθηκε αίσθηση ότι μια από τα ίδια. Ενώ δεν ήταν ακριβώς έτσι, αλλά το σκορ και το πώς προχωρούσε το παιχνίδι σου δημιουργούσε την αίσθηση. Κι όμως το πίστεψαν, το γύρισαν, του βγήκαν οι αλλαγές, δεν έκανε κανένα μαγικό, προγραμματισμένα είναι όλα αυτά. Του βγήκαν. Ανέβηκε η ποιότητα με τον Ντεσπότοφ, με τον Σαμάτα αντί του Μπράντον και τον Οσδόεφ που ήταν πολύ καλός. Έπεσε η ΑΕΚ, υποχώρησε. Πολύ καλός ο ΠΑΟΚ στη μένα του. Αυτό το οποίο κάνουν χθες Κουλιεράκης και Τζιόρα και Μπάμπα, το να είναι τόσο θετική σε κάθε φάση του παιχνιδιού και να είναι τελικά πιο μεγάλοι πρωταγωνιστές στην επίθεση της ομάδας τους και από τους δικούς επιθετικούς και από τους επιθετικούς της ΑΕΚ ακόμα, είναι τρομερό. Του Κουλιεράκη πλέον τα λόγια περισσεύουν για την απόδοσή του. Καταπληκτικός. Του Μπάμπα για μένα δεν υπάρχει αυτό το οποίο κάνει φέτος σε όλους τους τομείς και το πόσο με την προσωπικότητα του γεμίζει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που καταφέρνει τις μεγάλες του απουσίες, γιατί του Τάισον είναι πολύ μεγάλη απουσία, να συσπυρώνεται τόσο καλά και να τους δημιουργείται αυτό το δημιουργικό άγχος, να το πω έτσι, πώς θα καλύψουμε το κενό, γιατί συμβαίνει σε πολλά παιχνίδια. Και όταν λείπει ο Μπάμπα, που είπαμε ότι είναι υπερπαίχτης για τον ΠΑΟΚ, και όταν λείπει ο Τάισον, τελικά το γυρίζουν υπέρ τους. Είναι τόσο συγκεντρωμένοι που παίζουν και καλύτερα ομαδικά, ακόμα και αν εκείνοι αγωνίζονταν. Στην προσπάθεια βαλάμων να καλύψουν το κενό. Είχαν χρόνο το Σαββατοκύριακο να εμπεδώσουν ότι δεν παίζει ο Τάισον, το ήξεραν, ότι δεν θα παίξει. Είναι σημαντικό αυτό, ναι. Είχαν στην τελευταία στιγμή είναι διαφορετικό. Και κατάφεραν και ανταποκρίθηκαν και παραλαμβάνω έπαιξαν και καλύτερα. Και παρότι η βαθμολογία δεν άλλαξε πολύ, κακά τα ψέματα, έχει κερδίσει πάρα πολλά ο ΠΑΟΚ από το ότι κατάφερε και επέστρεψε και από αυτό το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Έχει κερδίσει πάρα πολλά για τη συνέχεια της χρονιάς, του πρωταθλήματος, της Ευρώπης, και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτή η αίσθηση της ικανοποίησης και της χαράς στο τέλος του παιχνιδιού. Ναι, γιατί Δημήτρη, νομίζω ότι είναι διαφορετικά παιχνίδια σίγουρα τα ευρωπαϊκά, το έχουμε δει πολλές φορές. Ναι. Αλλά είναι διαφορετικό ότι ο ΠΑΟΚ πάει πρωτοπόρος στις Βρυξέλλες. Πρωτοπόρος, εντάξει, και μετά από τέτοια προσπάθεια και αποτέλεσμα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Ναι. Και αυτό παίζει ρόλο. Πλέον στροφή στην Είναι ευεργετικό, ότι δεν παίζει η Κυριακή, τώρα όπως και να το κάνουμε. Είναι ευεργετικό, το καταλαβαίνουμε. Σπουδαίο. Κλείνεις το κουτί, ρε παιδί μου, να το ξανανοίξουμε σε 10 μέρες. Ναι. Βέβαια πιστεύω ότι όταν ξανανοίξει η βαθμολογία θα είναι ακόμα πιο πιεστική. Με τα δύο παιχνίδια που έχει ο Παναθηναϊκός με τη Λαμία και τα δύο παιχνίδια που έχει η ΑΕΚ με τον Άρη. Αυτό λέει η λογική, ναι. Θα είναι η κατάσταση
ακόμα πιο τρομακτική με την καλή έννοια για το πρωτάθλημά μας από αυτό που τώρα βιώνουμε. Αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι, το αφήνει πίσω, το ξεχνάει. Ναι, αυτό είναι. Αφοσιώνεται στην Μπριζ, η οποία και εκείνη έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση χθες, κέρδισε με 3-1. Δεν φαίνεται να έχει κάποιο έξτρα πρόβλημα ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Έχει επιλέξει και πάλι να τελειώσει την προετοιμασία του στη Θεσσαλονίκη τη Δετάρτη το πρωί, να μην προπονηθεί στο Γιάν Μπρέιντελ και να πάει απλά για να μιλήσει ο προπονητής το βράδυ της Τετάρτης στο Μπριζ. Mm-hmm. Προφανώς θα είμαστε και θα έχουμε φτάσει για να καλύψουμε όλα όσα συμβούν και φυσικά την παρουσία χιλιάδων ΠΑΟΚΣΥΔων. Χιλιάδων. ΠΑΟΚΣΥΔες με εισιτήρια, τα επίσημα. ΠΑΟΚΣΥΔες χωρίς εισιτήρια. ΠΑΟΚΣΥΔες με εισιτήρια σε άλλες θύρες. ΠΑΟΚΣΥΔες κάθε είδους. Πραγματικά δεν μπορώ να εκτιμήσω και να πω πόσοι θα είναι παραπάνω τελικά από 1500. Το βέβαιο είναι... Και εγώ νομίζω θα είναι πολύ περισσότερο. Ναι, είναι τόσο πολλά τα μηνύματα για εισιτήρια σε άλλες θύρες και για κόσμο χωρίς εισιτήρια που μόνο με τα μάτια μας εκεί θα καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Οι Βέλγοι ειδοποίησαν ότι έχουν δώσει 20.000 εισιτήρια από τις 30.000 θέσεις που έχει το γήπεδό τους και πάλι δεν φαίνεται να το γεμίσουν εντελώς. Θα το δούμε όμως. Οι πρώτοι πάντως ΠΑΟΚΣΥΔες, ο δικός τους έχουν ξεκινήσει ήδη σήμερα από τη Θεσσαλονίκη για να φτάσουν ο δικός με το λεωφορείο στο Βέλγιο. Βλέπεις κάποιες φοβερές αλλαγές σε δεκάδα ή πάει μέχρι τη Βέλγιο? Όχι. Νομίζω τα διλήμματα, ο Φορ μήπως ταιριάζει ο Σαμάτα, γιατί χθες σίγουρα τέργεζε πιο πολύ ο Σαμάτα, απλά ήταν θέμα κατάστασης. Ο Μπράντον έδειχνε σε καλύτερη κατάσταση. Ο Σαμάτα τέργεζε σίγουρα πιο πολύ και αποδείχθηκε. Ο παρτενέρ του ΜΕΙΤΕ, Άνος Ντόεφ, έχει ανέβει και το βλέπω προπονητής, γιατί όχι να μην ξεκινήσει. Ο δεξιός μπακ περιμένει πάντα ο Βιερίνια για να ξαναπαίξει ένα μεγάλο παιχνίδι. Έχει και μέχρι εκεί, και στο 10, εντάξει, και στο 10 είναι λίγο ντεφορμέ και οι δύο, και ο Κωνσταντέλιας και ο Μούρκ, και εκεί ίσως λίγο το σκεφτεί λίγο παραπάνω. Κατά τα άλλα ο κορμός δεν αλλάζει για όλους τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Αν και δεν είναι το κατάλληλο timing, υπάρχει καπνός, υπάρχει μόνο φωτιά στον καπνό για Πέλκα και Μίσιτς? Υπάρχει. Mm. Τα ονόματα σαφώς συζητώνται. Υπάρχει εκτίμηση, ο προπονητής φυσικά πάνω από όλους. Στον ΠΑΟΚ η κατάσταση αυτή είναι λίγο σύνθετη. Οι εισηγήσεις πολλών, η απόφαση του ιδιοκτήτη. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Ακόμα στην αρχή για να ζυγίσει ο ΠΑΟΚ όλα τα δεδομένα. Σίγουρα θα αποκτήσει ένα μεσοεπιτικό. Σίγουρα θα αποκτήσει και ένα και δύο χαφ στον άξονα. Έχει δρόμο. Έχει δρόμο ακόμα, με προτεραιότητα πάντα στον ΜΕΙΤΕ και στην προσπάθεια να δούμε αν θα παραμείνει ή όχι. Θα παίξει και ρόλο νομίζω, έτσι, κατάληξη σεζόν σε αυτό. Άλλο να παίζεις... Κοίταξε, τον θέλουν τώρα. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή, αν είχαν την ευκαιρία να τον υπογράψουν αύριο, τον υπέγραφαν. Mm-hmm. Σίγουρα, δεν θα περίμεναν. Γιατί έχει κριθεί στα δικά τους μάτια, θετικά, και ο ΠΑΟΚ πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει κάποιο κενό στο κέντρο. Λύγει το συμβόλαιο του ΣΒΑΜ και θα δούμε τι θα γίνει. Ο Μάρκος Αντώνη επίσης λύγει ο δανεισμός του, πώς να παραμείνει. Έχει μόνο ο Τσιγκάρα και ο ΣΔΟΕΦ και πρέπει οπωσδήποτε να έχει και άλλο χαφ στο τελείωμα της σεζόν. Για να μην ψάχνει το καλοκαίρι τρεις, ας ψάχνει δύο. Και γι' αυτό του ΜΕΙΤΕ συνεχίζει την προσπάθεια. Και κάτι τελευταίο, ρε φίλε, πότε προλάβει ο Κωνσταντέλιας, έχει κάνει 100 συμμετοχές? Είδες πόσο πολύ παίζει. Τρομερό, ε. Και είναι και υγιής, χτυπά ξύλο. Είναι μια από τις επιτυχίες του. Και ότι κερδίζει χρόνο και ότι έχει την εμπιστοσύνη του προπονητή. Και, okay, και τα φυσιολογικά σκαπανεβάσματα. Τι να κάνουμε. Ναι, εντάξει. Και αυτή την ηλικία είναι λογικό. Τι να, ναι, εντάξει. Κάποια μάτια του βγαίνουν και χθες στην προσωπική μονομαχία, okay, έχει ακόμα πράγματα να μάθει, όπως πηγαίνουν τα μάτια με την ΑΕΚ. Αλλά έχει και περίοδους που είναι αυτός ο πρωταγωνιστής και καθοδηγεί τον ΠΑΟΚ. Τώρα είπαμε ότι είναι λίγο πιο υποτονικός, με πολύ καλά νούμερα πλέον σε όλη τη σεζόν. Μπορεί και να φτάσει σε double-double που λέτε και εσύ μπασχετική, σε γκολ και... Εσύ τι είσαι δηλαδή, ποδοσφαιρικός, να μου πεις? Ναι. Άσε με, Δημήτρη. Ναι. Σωστό και αυτό.
Έχω να δω τον Πάοκ στο μπάσκετ κανένα μήνα, σου πω την αλήθεια. Από κοντά εννοείς. Και από την τηλεόραση. Όχι, εντάξει, σε κλείνω. Ντρέπομαι λίγο, αλλά. Σε κλείνω. Καλό βράδυ. Bye bye, γεια. Δημήτρη Τσορβαζόγλου, λοιπόν, με τα τελευταία νέα του.